Χαίρετε αγαπητοί μου φίλοι. Είμαστε και πάλι μαζί στα θέα τα περάσματα. Και σήμερα τι να σου πω σήμερα, τι να σας πω, δεν ξέρω, έχω... Τι λέω τώρα, τι να πω στη σημερινή εκπομπή. Θα μου πεις καλά, προετοίμαστος ήρθες. Εντάξει, λίγο προετοιμάζομαι, λίγα πράγματα σκέφτομαι, πολλά μου λες εσύ, πολλά με βάζεις και εσύ και σκέφτομαι και λέω. Και μου δίνεις και εσύ πολύ υλικό για να έχω να μιλάω, εδώ που τα λέμε. Εύχομαι να κύλησε καλά η εβδομάδα που πέρασε. Εύχομαι να είστε με δύναμη, με αντοχή, με υπομονή στη ζωή. Και αυτή η λέξη που είπα, υπομονή. Μερικές φορές βλέπω στην εξομολόγηση έρχεται κόσμος και περιμένουν άνθρωποι πολλή ώρα και σου λένε, ας πούμε, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και περιμένουν κάποια λύση σε κάποια στεναχώρια τους, να τους δώσει μια σοφή απάντηση. Κάτι πολύ δύσκολο να τους πεις, έτσι βαθύ, φιλοσοφικό, απρόβλεπτο, ασυνήθιστο. Και μια μέρα που ήταν έτσι ένα περιστατικό πολύ δύσκολο μιας κυρίας, έλεγα, Θεέ μου, τι να της πω τώρα αυτής της κυρίας, έλεγα μέσα μου. Τι να της πω, είχα μπλοκάρει ανθρωπίνως με αυτά που μου έλεγε, γιατί είχε τόσα πολλά προβλήματα και τόσες στεναχώριες που μου έλεγε, που πραγματικά είναι και κουραστικό πάρα πολύ να τα ακούσω όλα αυτά. Γιατί το μυστήριο της εξομολόγησης είναι να συγχωρείς την αμαρτία. Έτσι δεν είναι, όπως τον αγιασμό, κάνεις έναν αγιασμό σε ένα σπίτι, ο ιερέας σταυρώνει με το χέρι του το νερό και γίνεται αγιασμός. Αυτό είναι το μυστήριο. Η ώρα εκείνη που σταυρώνει το χέρι του το νερό της βρύσης και γίνεται αγιασμός. Και αυτό δεν είναι κάτι κουραστικό. Δεν είναι δύσκολο να κάνεις έναν αγιασμό. Ούτε το μυστήριο της εξομολόγησης αυτό καθ' αυτό είναι δύσκολο. Δηλαδή να πεις την αμαρτία σου και ο ιερέας να σταυρώσει το κεφάλι σου που γονατίζεις και να συγχωρέσει την αμαρτία σου. Αυτό είναι το μυστήριο. Αλλά είναι πολύ δύσκολο και πολύ κουραστικό να ακούσεις την προβληματική του άλλου, τα βάσανά του, τις στεναχώριες του. Να αρχίζει ο άλλος να σου λέει τα διάφορα που τον απασχολούν, σκέψεις, περίπλοκα προβλήματα, πολύπλοκες αναλύσεις. Εκεί μπερδεύεσαι πλέον. Εκεί μπερδεύεσαι. Και θυμάμαι τον πατέρα Σμέμαν που λέει στο βιβλίο του, στο ημερολόγιο του, ένα βιβλίο που μου αρέσει πολύ γιατί είναι ειλικρινές και έχει πολλές πτυχές της ποιμαντικής του. Τον εκδόσω να Κρήτας. Είναι το ημερολόγιο του πατρός Αλέξανδρου Σμέμαν. Δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει ποτέ. Κάποιοι που το διάβασαν με ευχαρίστησαν που το πρότεινα. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο, κατά τη γνώμη μου. Και κάπου εκεί πέρα λέει ότι πώς με κουράζει η εξομολόγηση. Όχι επειδή συγχωρούνται οι άνθρωποι, εννοείται αυτό είναι χαρά να συγχωρείς ανθρώπους, αλλά η όλη αυτή προβληματική. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά δεν έρχεσαι και εσύ να πεις μόνο το αμάρτημά σου. Δηλαδή να πεις ένα ρήμα και να τελειώσεις. Να πεις θύμωσα. Να πεις έκλεψα. Να πεις αδίκησα. Λες ολόκληρη, ας πούμε, ιστορία που κρατάει 10 λεπτά. Ναι, ναι, και λοιπόν, και τι, μετά τι έγινε, παιδί μου, ναι, και τι θες να πεις, καθίστε, θα σας εξηγήσω, πάτερ, από φράση σε φράση, από παράγραφο σε παράγραφο, και καταλήγουμε μετά από μια ολόκληρη συζήτηση να πεις, για όλα αυτά τα πράγματα που σας εξήγησα, νιώθω μια αγανάκτηση τώρα και εγώ στον κουνιάδο μου, ξέρω εγώ. Εκείνο είναι το αμάρτημα. Όλα τα άλλα είναι μια συζήτηση που θα μου πεις, δεν πρέπει να την κάνουμε. Εντάξει, αυτό είναι θέμα του κάθε πνευματικού. Αλλά το μυστήριο αυτό είναι να πεις, πάτερ, έχω αδικήσει. Δεν αγαπώ. Δεν συγχωρώ. Βαριέμαι να προσευχηθώ. Περνάω μεγάλο σταυρό. Αυτό δεν είναι αμάρτημα, αλλά οι πολλοί λένε εκτός από τα αμαρτήματά τους, λένε και τον πόνο τους και τα βάσανά τους. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τι να πεις αυτά στα βάσανα και στους πόνους και στις στεναχώριες που κρατάνε. Και μια μέρα λοιπόν, εκεί που σκεφτόμουν αυτά τα διάφορα, που μου λέγανε, τι να πω, τι να πω, μια λέξη μου ήρθε μόνο να της πω αυτής της κυρίας. Της λέω, να σου πω κάτι. Η λύση στο πρόβλημά σου είναι μία λέξη. Λέει, πέστε τι λέει. Η υπομονή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να σου πω, της λέω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και ενώ εκείνη την ώρα για λίγο ένιωσα ότι έχω αποτύχει, με την έννοια ότι δεν θα την ευχαριστήσει, θα περίμενε κάτι πολύ, είδα ότι την άγγιξε. Το κατάλαβε και αυτή και μου λέει, όντως, λέει, τι να πείτε, λέει, δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή, όταν μου πει ο άλλος ότι έχω μία ανίατη ασθένεια, τι να του πεις. Τι να του πεις, θα κάνεις υπομονή. Αυτή είναι η θεραπεία. Είναι ο δρόμος της θεραπείας και η ίδια η θεραπεία, η υπομονή. Η οποία είναι πολύ μεγάλη ευλογία να μπορείς να κάνεις υπομονή, να μένεις σε έναν τόπο υπό, αυτό θα πει υπομονή, δηλαδή ένα πρόβλημα με σκεπάζει, με καλύπτει, με τσακίζει, με πνίγει και να μπορείς να κάθεσαι κάτω. Σαν να σου πιάνει όλο στο κεφάλι και σε βάζει και σε βυθίζει μέσα στη θάλασσα, εκεί βέβαια πνίγεσαι. Όταν όμως υπομείνεις, δηλαδή αντέξεις αυτό το βύθισμα στη ζωή, στον πόνο,
στην εκκλησία δεν πνίγεσαι, αλλά βλέπεις μια άλλη διάσταση μέσα σου. Μετά βλέπεις, δουλεύουν άλλοι νόμοι, βλέπεις το Θεό μετά που επεμβαίνει, βλέπεις θαύματα, βλέπεις αγγέλους, ακούς φωνές, ακούς μελωδίες, οσφραίνεσαι αρώματα, ευωδίες. Έτσι τα ζήσαν οι Άγιοι. Είδαν αποκαλυπτικά πράγματα. Με την υπομονή τους, εμείς δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε υπομονή, γιατί πριν κάνουμε υπομονή έχουμε το τηλέφωνο, έχουμε το κινητό, έχουμε την κουβέντα, έχουμε ξεσκάμε, τα λέμε εδώ, εκεί, εκεί, εκεί. Παρηγοριόμαστε ο ένας με τον άλλον. Ενώ οι Άγιοι είχαν πολλές οπτασίες και επαφή με τους Αγίους και τους Αγγέλους, γιατί τον πόνο τους τον κράταγαν και τον υπέμεναν. Εμείς αμέσως τον πετάμε. Επ, λέμε, δώσ' μου λίγο την πλάτη σου, πάρε και από μένα. Φορτώσου και εσύ τα δικά μου, να νιώθω ότι τα λέμε. Θα μου πεις, άνθρωπος δεν είσαι να μην τα πεις και... Εντάξει, πες τα, αλλά έχει άλλη χάρη να ξέρουν μόνο οι άγγελοι και οι άγιοι τα προβλήματά σου και άλλοι να τα λες στον καθένα συνέχεια, που μερικές φορές δεν τα λες και απλά έτσι απαθώς και ήρεμα. Τα λες και βάζεις και πολύ σάλτσα, βάζεις και πολύ κακία, βγάζεις και μίσος, βγάζεις και εμπάθεια και ζήλια και φθόνο. Αυτό πλέον δεν είναι πρόκληση στο Θεό να σε ελεήσει. Είναι σαν να του λες, το μάθημά μου ακόμα δεν το πήρα από τη ζωή. Ενώ το μάθημα της ζωής είναι αυτό, να μάθεις τα προβλήματα, να κάνεις υπομονή. Και τι λέει, θα σκάσω. Συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά δεν πειράζει αν σκάσεις. Ξέρεις τι θα γίνει να μας σκάσεις. Θα εκραγείς. Και ξέρεις τι θα εκραγεί. Όχι εσύ, αλλά ο εγωισμός. Ο εγωισμός μας ας εκραγεί. Δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό. Είναι ένα αερόστατο πολύ μεγάλο που με μια καρφίτσα θα εκραγεί. Ας εκραγεί. Και θα εκλειθεί όλη αυτή η κακία του εγωισμού. Και μετά όταν αυτό το εγωιστικό σκάσει, και όταν και ο πειρασμός και ο διάβολος σκάσει με την υπομονή τη μεγάλη, τότε θα έρθει η ώρα που θα έρθει ο Θεός και θα πει, τώρα έρχομαι εγώ. Τώρα που είσαι σκασμένος, θα έρθω εγώ που είμαι σταυρωμένος να σε βοηθήσω. Όταν όμως μας βλέπει ο Θεός ότι δεν κάνουμε υπομονή, αλλά σε κάθε πρόβλημά μας βρίσκουμε ανθρώπινες λύσεις, ανθρώπινη θεραπεία, ανθρώπινη βοήθεια, ανθρώπινη θεραπεία, δεν εννοώ στο θέμα της υγείας, εννοώ στο θέμα της παρηγοριάς της ψυχικής, έτσι. Λοιπόν, να κάνεις υπομονή και θα δεις το Θεό πως θα μιλήσει. Και θα δώσει και μία λύση. Γιατί όταν ηρεμείς και λίγο και λες, εντάξει, θα περιμένω, δίνεις το δικαίωμα στο Θεό να μιλήσει στην ψυχή σου. Ηρεμείς. Γιατί λέει ο Θεός, κοινό, θέλω παιδί μου να σου μιλήσω, δεν σε βλέπω και κάπου να μένεις ήσυχος. Συνέχεια, σαν σβούρα, ησυχία δεν έχεις. Η φωνή του Θεού ακούγεται σε καρδιές υπομονετικές, ταπεινές, ήσυχες, που προσδοκούν και περιμένουν. Πόσο περιμένουν, όσο θέλει ο Θεός. Χρόνια. Χρόνια υπομονή, θα κάνεις χρόνια υπομονή για μερικά θέματα. Θέματα υγείας. Θέματα ψυχικών προβλημάτων, ψυχολογικών, θέματα παραλυσίας, ανάπηρου συζύγου, συζύγου, παιδιού, συγγενούς, γονέα, της μητέρας σου, του πατέρα σου, τους οποίους φροντίζεις, τους οποίους γυροκομείς, θα κάνεις υπομονή. Έτσι θα ευλογηθείς. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ποια είναι η άλλη λύση? Θα περιμένεις. Και όταν περιμένεις, θα δώσει μια λύση ο Κύριος που δεν θα την περιμένεις. Δεν θα την έχεις φανταστεί. Την καλύτερη λύση θα σου δώσει. Γιατί θα ξεδιαλύνει η ψυχή σου, θα ηρεμήσεις, θα δεις πιο καθαρά τα πράγματα, θα ταπεινωθείς. Και είναι και πολύ έτσι φοβερή φράση να λένε και κάποιον άνθρωπο, ας πούμε, αυτός ρε παιδί μου, τι υπομονή κάνει αυτή η γυναίκα. Λένε και κάτι έτσι, γυναίκες πολύ βασανισμένες και υπομονετικές και ταπεινές. Ή για κάποιον, και για άντρες το λένε, ας πούμε, τι υπομονή έκανε αυτός ο άνθρωπος. Έχασε τη γυναίκα του, μεγάλωσε τα παιδιά του, έκανε αγώνα, άντεξε όλα τα βάσανα της ζωής, τα χτυπήματα. Ωραίο, ας πούμε, σαν φράση αυτό να το λένε, να σου βγάλουν αυτό το όνομα. Έτσι, ο τάδε Άγιος, ο υπομονετικός. Ο τάδε, ο γεμάτος υπομονή. Και είσαι ευάρεστος ενώπιον. Δηλαδή, αρέσει πάρα πολύ στο Θεό, όχι να πονάμε, να βασανιζόμαστε. Αυτό δεν είναι κάτι που τον ευχαριστεί.
αλλά προκαλεί μεγάλη σαν θυσία, ανεβαίνει στην προσευχή, σαν θυσία, σαν θυμία με προσευχής ανεβαίνει στο Θεό υπομονή σου. Ξέρεις, είναι να έρχεται το σκοτάδι, να έρχεται το ηλιοβασίλεμα και να έχεις ένα πρόβλημα και να λες άλλη μια μέρα πέρασε και τον κουβαλάω μέσα μου κι αυτό. Και εγώ, το ξέρω εγώ και ο Θεός και κάνω υπομονή. Πόσο του μηνός έχουμε σήμερα, τόσο. Και από πότε το έχω αυτό το πρόβλημα, εδώ και 5 χρόνια. Και τι κάνω, υπομονή. Άλλη μια μέρα πέρασε. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Ξέρεις τι γίνεσαι εκεί την ώρα. Εσύ θεωρείς ότι οι μέρες είναι χαμένες, ότι είναι νεκρός χρόνος, ότι πέρασε. Είναι μέρα φοβερή αυτή. Είναι μέρα που τη γράφει ο Κύριος στο βιβλίο της ζωής. Ότι αυτό το πλάσμα μου, αυτός ο άνθρωπος, εσύ δηλαδή, εσύ που τώρα ακούς, άλλη μια μέρα άντεξε αγόγιστα τον πόνο που σηκώνει. Και αυτό είναι, δίνει πολύ μεγάλη χαρά στον Χριστό, αυτή η υπομονή σου, αυτή η ευωδία της ψυχής σου, αυτή η καλοσύνη σου. Υπάρχουν άνθρωποι που σηκώνουν μεγάλους σταυρούς, που έχουν δύσκολο σύζυγο, έχουν παιδιά δύσκολα ή έχουν τα παιδιά δύσκολους γονείς, με κάποια αρρώστια, με κάποια προβλήματα, με κάποιες δυσκολίες, διάφορες, διάφορες. Και κάνουν υπομονή και λένε τι να κάνουμε, δόξα τω Θεώ. Και ακούς και όταν ακούω και αυτό το δόξα τω Θεώ, έτσι σου λυγίζει η καρδιά σου, πούμε, και λες τι ανέστητος που είμαι εγώ, δεν το λες καμιά φορά. Να έχει ο άλλος τα μύρια όσα και να λέει και δόξα τω Θεώ. Και του λες, ρε παιδί μου, πού βρήκες τη δύναμη και λες και δόξα τω Θεώ και το πιστεύεις κιόλας. Και δεν αγανακτείς και δεν γογγίζεις και δεν γκρινιάζεις και δεν τα βάζεις με το Θεό και δεν λες το γιατί και δεν. Είναι μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Αυτό είναι δηλαδή αγιότητα τελικά αυτό. Εγώ το θεωρώ άγιο αυτόν τον άνθρωπο που κάνει υπομονή. Ο άλλος με έχει μεγαλώσει ένα σωρό παιδιά. Πόση υπομονή έκανε για να τα μεγαλώσει. Τι δηλαδή να σου δώσει ο άλλος ένα παιδάκι του να το κρατήσει ένα απόγευμα. Σου συγγνώμη που θα τον πω, αλλά σου πάει τα νεύρα. Δηλαδή έχει το στο σπίτι, κουνάει πράγματα, κατεβάζει από εδώ, ρίχνει κάτω το ένα το τασάκι, το άλλο το ποτήρι, το σεμέν, στραβώνει εκείνα, πιάνει τα κουμπιά. Δηλαδή όλο ζημιές. Και το κράτησε ένα απόγευμα ένα παιδάκι. Να το φυλάς, ας πούμε, γιατί πρέπει να εξυπηρετήσεις κάποιο δικό σου. Σκέψη η μάνα που το μεγάλωσε. Κάθε μέρα, κάθε νύχτα, 24 ώρες, 24 ώρες να το μεγαλώσει, να το κυοφορήσει, να το ταΐσει, να το αλλάξει, να το κοιτάει, να το φροντίζει, αρρώστιες, γιατρούς, σχολεία, να μην καταλαβαίνει τα γράμματα και να το ξαναξηγεί. Και να του πιάνει το χεράκι. Να μάθει να γράφει. Και να μην μπορεί να γράψει σωστά το Α και να κάνει τα γράμματα του στραβά και να ξανασβήνουν και να ξαναγράφουν. Τι υπομονή είναι αυτή. Τεράστια υπομονή δεν είναι αυτή. Δηλαδή, ναι, υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή, σε τι προτείνεις. Και τι κάνει η Εκκλησία διαφορετικό. Η Εκκλησία έρχεται και την αγιάζει την υπομονή. Έρχεται και την ευλογεί. Έρχεται και της δίνει χαρά της υπομονής. Οι άλλοι, ας πούμε, κάνουν μια υπομονή μίζερη. Αναγκαστική, θα λέγαμε. Βαρετή. Γεμάτη γογγισμούς και γκρίνια και αγανάκτηση. Εμείς κάνουμε μια υπομονή χαρούμενη. Μια υπομονή, αυτό που λέμε, χριστιανική. Εμείς βάζουμε παντού μπροστά τη λέξη χριστιανικό. Ας πούμε, έχουμε ελπίδα, χριστιανική ελπίδα. Είναι η χαρά του Χριστού, η ελπίδα του Χριστού. Είναι άλλο πράγμα αυτό το πράγμα. Είναι αλλιώς. Είναι αλλιώς. Δηλαδή, μπορεί σε μια κίνηση στον δρόμο να κάνουν και άλλη υπομονή δίπλα, αλλά αυτοί κάνουν υπομονή έτσι, επειδή έχουν μάθει να αντέχουν. Ενώ ένας πιστός άνθρωπος θα κάνει την προσευχή του. Θα το δει σαν μια αφορμή να καλλιεργήσει την καρδιά του. Να κατεργαστεί μέσα του την αγιότητα, να καταρτιστεί, να πατήσει λίγο τον εγωισμό του. Λέει, ας βιάζουμε, δεν πειράζει που βιάζουμε. Ο Κύριος το επιτρέπει. Δηλαδή, σε όλα βάζεις εσύ και το Χριστό μέσα και το συσχετίζεις. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Όταν η ζωή σου ζυμώνεται με το Χριστό και τη βλέπεις σαν μια σχέση με το Χριστό και όχι κάτι άσχετο, ανεξάρτητο, τότε είναι πολύ ωραία ζωή. Αυτό είναι το ωραίο του χριστιανού. Όλοι μεγαλώνουν παιδιά. Και όλοι κάνουν υπομονή. Αλλά ο χριστιανός ξέρει τα μυστικά της υπομονής. Ξέρει πώς να κάνει υπομονή. Ξέρει πώς μέσα από την υπομονή να αγιάζεται. Όχι να μαζεύει δηλητήριο μέσα του. Όχι να αρρωσταίνει. Όχι να κακιώνει.
όχι να μαζεύει, να φουσκώνει, να φουσκώνει και να περιμένει τη στιγμή που θα εκραγεί και να πει, ας πούμε, κάποια στιγμή θα εκδικηθώ κι εγώ. Μωρέ, κάνω υπομονή να δούμε, όμως μετά θα δεις τι έχει να. Δεν θα περάσουν τα χρόνια. Μετά να δεις τι έχει να πάθεις από μένα. Αυτό δεν είναι η υπομονή του Ιώβ που λέει την υπομονή. Ιώβ ακούσατε. Λέει κάπου στην Αγία Γραφή. Έχετε ακούσει, λέγεται τον Ιώβ. Είναι παράδειγμα υπομονής. Γι' αυτό λένε μερικοί Ιώβιος υπομονή. Μεγάλο πράγμα να κάνεις υπομονή. Να κάθεσαι και να περνάς έναν πειρασμό, να περνάς μια στεναχώρια και να λες, εντάξει, θα περιμένω. Θα περιμένουμε και σήμερα να δούμε. Θα με πάρει τηλέφωνο. Θα με πάρει τηλέφωνο, να δούμε τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Θα προχωρήσουμε. Διαζύγιο θα πάρουμε. Θα συνεχίσει η οικογένειά μας. Θα δούμε. Έχει φύγει από το σπίτι, δεν μου μιλάει, κάνει. Τι κάνει, έχει μπλέξει, θα με παρατήσει, θα φύγει, γνώρισε άλλη, διάφορα. Ή η γυναίκα τα σκέφτεται, ο άντρας τα σκέφτεται για τη γυναίκα, άλλα. Υπομονή και περιμένεις μου και λες τι θα γίνει. Βάζεις μέσα και τον Χριστό, κάνεις και προσευχή και έρχεται η ευλογία. Και κάπως γλυκαίνει η ψυχή σου και αντέχεις, αλλιώς δεν αντέχεις. Η ζωή δεν αντέχεται. Εγώ στο λέω, επειδή μου το λες εσύ δηλαδή, το ζω κι εγώ. Αλλά εγώ δεν είμαι σαν και σε ένα όριμος και πώς να το πω, έχεις περάσει πολλά. Και από τη δική σου πείρα έχεις πει και σε μένα και τα βιώματά σου. Και το λες ότι η ζωή δεν αντέχεται χωρίς την γλύκα που δίνει ο Χριστός. Είναι πολύ πικρή η ζωή. Δηλαδή κάνεις υπομονή και σκάς χωρίς τον Χριστό. Ενώ με τον Χριστό κάνεις υπομονή και έτσι αυτό που είπα, μαλακώνει η καρδιά σου και τα βλέπεις αλλιώς τα πράγματα. Εντάξει, και τι να κάνεις τώρα, κάθεσαι, περιμένεις το παιδί σου να γυρίσει το βράδυ, εντάξει, και δεν ξέρεις που έχει πάει. Εντάξει, υπομονή θα κάνεις. Μα κοιτάς το ρολόι και πήγε μία το βράδυ. Και ξέρεις, υπομονή το βράδυ δεν είναι εύκολη. Εντάξει, τη μέρα περνάει λίγο η ώρα και σε σκάς. Κάνεις και δουλειές, κάνεις και χαζεύεις και πας και εδώ και πας και εκεί. Το βράδυ τι να κάνεις. Το βράδυ κάτσε μία ώρα μέχρι τις 2, 1 με 2 το βράδυ, 2 με 3 το βράδυ, 3 με 4. Ναι, γιατί μου λες το παιδί σου γύρισε 4 και 20, εντάξει. Πώς πέρασαν αυτές οι ώρες. Πώς πέρασαν αυτές οι ώρες, να περιμένεις το παιδί σου να γυρίσει και να μην ξέρεις πώς θα γυρίσει ή να κάνεις υπομονή τι εξέλιξη θα έχει το παιδί σου. Θα σταματήσει τα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά λίγο θα σταματήσει. Δεν ξέρω. Τον είδαν στην Ομόνια. Λες είναι παιδί μου. Τι θα κάνω. Τι να κάνεις. Τι να κάνεις. Τι να τρέξεις από πίσω. Το πήρες. Το πήγες. Τη φυλάκη ξαναβγήκε. Το έκανες, ξανάμπλεξε. Τι να κάνεις. Ό,τι μπορείς, κάντο. Ανθρωπίνος, κάνει ό,τι μπορείς. Αλλά η καρδούλα σου μέσα πρέπει να μάθει αυτό το. Τη διάρκεια. Ότι αυτό το πράγμα. Στη ζωή, δηλαδή, οι ανυπόμονοι δεν μπορούν να πάνε. Η ζωή δεν είναι για τους ανυπόμονους. Η ζωή είναι για τους υπομονητικούς. Η ζωή μας μαθαίνει το μεγάλο αυτό μάθημα. Και αν δεν το θέλεις, θα το μάθεις. Σιγά με το μάθει σήμερα από μένα. Εννοείται ότι εγώ δύο νήξεις κάνω για αυτό το θέμα. Η ίδια η ζωή θα στο διδάξει. Η ίδια η ζωή. Γι' αυτό ο Θεός δεν φοβάται κανέναν που μπλέκει, που κάνει τίποτα. Λέει άστον, άστον. Και αυτό θα περάσει διάφορα, θα κάνει. Και ο Θεός κάνει πολύ μεγάλη υπομονή. Γιατί ξέρει ότι η ζωή η ίδια θα μας διδάξει την υπομονή. Η ζωή η ίδια θα μας διδάξει τα μαθήματά της. Και κάποιοι άνθρωποι πρέπει να περάσουν και από εδώ και από εκεί και να κάνουν και να ταλαιπωρηθούν και να μπλέξουν και να. Το πρέπει, δεν είναι ότι πρέπει. Είναι ότι έτσι έρχονται τα πράγματα δηλαδή. Ο Θεός δεν θέλει να αμαρτήσουμε για να μάθουμε κάποια πράγματα και να οριμάσουμε. Αλλά έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Άστο να σου λέει το παιδί σου. Άστο, θα πάει, θα χτυπηθεί, θα ματώσει. Γι' αυτό και ο Θεός αφήνει. Γι' αυτό και ο πατέρας του ασώτου γιου τον άφησε και έκανε υπομονή. Τι υπομονή έκανε αυτός ο πατέρας του, ήταν τόσο καλός. Αυτό και εσύ καλός είσαι. Και αν το παιδί σου και αυτά και εκείνα έχουν μπλέξει, δεν είναι ότι φταίς πάντα εσύ. Γιατί και από καλούς γονείς καμιά φορά τα παιδιά τα πειράζει, ας πούμε, ο πειρασμός και η ψυχή τους μπλέκει και τα μπερδεύουν τα πράγματα και οι παρέες και όλα αυτά. Και ο πατέρας του ασώτου του είπε, άστον, τι να κάνω.
τι να κάνω, τον κυνηγάω από πίσω. Δεν θέλει να τον κυνηγάω γιατί λέει ότι τον κάνω ρεζίλι στον κόσμο. Και θα λένε, κουβαλάς και τον πατέρα σου να σε. Τι είσαι, μωράκι. Πρέπει να. Θέλει να δει μόνος του. Άστον να μάθει. Να μάθει από αυτά που θα πάθει, να μάθει. Τον πόνο της ζωής, τα βάσανα, το νόημα του εγωισμού, τι θα πει ταπείνωση, τι θα πει πατρική αγάπη, τι θα πει εγωισμός και αλαζονία, τι θα πει πατέρας. Και εγώ θα κάνω υπομονή. Εδώ, περιμένω, περιμένω, περιμένω. Άσπρισε. Άσπρισε να κοιτάει κάθε μέρα πότε θα γυρίσει το παιδί, πότε, το παιδάκι μου, πότε θα γυρίσει. Και έκανε προσευχή και περίμενε και περίμενε. Αλλά αυτή η υπομονή ανταμείφθηκε. Θα κάνεις υπομονή για αυτά που σε απασχολούν. Όπως κάναν όλοι οι Άγιοι, όπως κάνανε όλοι, όπως έκανε ο Κύριος καταρχήν. Ο Κύριος έκανε υπομονή. Με τους μαθητές του, άλλα έλεγε, άλλα καταλάβαιναν. Ξέρεις τι είναι να μιλάς και να μην σε καταλαβαίνουν, και να πρέπει να κάνεις υπομονή και να λες, άντε, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Αυτό είναι το παιδί μου. Αυτός είναι ο άντρας μου. Αυτή είναι η γυναίκα μου. Θα τον υπομείνω. Θα τον υπομείνω. Μερικές φορές που βλέπω κάτι ζευγάρια που υπομένει ο ένας τον άλλον. Που εγώ λέω τι ώρα, Παναγία μου, τι ώρα τελειώνει η επίσκεψη να φύγω. Και μετά σκέφτομαι ότι αυτοί θα συνεχίσουν αυτό το κλίμα, δηλαδή αυτό το χαρακτήρα, αυτές τις συνήθειες, αυτά. Και λέω, ρε παιδί μου, τι δύναμη έχουν κάποια. Δηλαδή, μπράβο. Έχεις τεράστια δύναμη να υπομένεις. Ας μου έχεις αυτόν τον άντρα και τον αντέχεις. Και εσύ έχεις αυτή τη γυναίκα και την αντέχεις. Είσαι φοβερός. Και εσύ αγαπητέ μου, μικρέ μου φίλε, καμιά φορά κάνεις υπομονή για διάφορα θέματα των γονέων σου. Κάνεις υπομονή, άνθρωποι είναι και αυτοί, αλλά θαυμάζω που υπομένεις, που αντέχεις. Εγώ σου με δεν θα άντεχα. Το λέω με λύπη, δεν είναι καλό αυτό, δεν είναι δύναμη αυτό που λέω, είναι αδυναμία. Αλλά λέω πώς αντέχεις ρε παιδί μου αυτό, λέει, και τι να απαντάνε κάτι γυναίκες. Τι να κάνουμε, ας πούμε, αυτός είναι ο σύζυγός μου. Όχι να τον κατηγορήσουν, ούτε να πετάξουν σπόντες, ας πούμε. Τι να κάνουμε, πάτερ, τώρα τα είδατε κι εσείς. Είδατε τι σταυρό σηκώνω, λένε μερικές, ας πούμε. Ενώ κάποιες άλλες που είναι, αυτές είναι οι Αγίες. Αυτές που λένε αυτό δεν είναι Άγιες. Αυτές που λένε το άλλο είναι οι Άγιες. Που λένε, πάτερ, δόξα τω Θεώ. Αυτός είναι ο σύζυγός μου. Έτσι επέτρεψε ο Κύριος. Αυτό είναι αγιότητα. Το άλλο δεν είναι αγιότητα. Το να λες, είδες. Τι είπα, και λένε μερικοί, και δεν είδες τίποτα, πάτερ. Και δεν είδες τίποτα. Πού να τον δεις και άλλες φορές τι κάνει. Πού να την δεις. Άλλες μέρες τι μου λέει και πώς φέρεται και πώς και πώς. Δηλαδή δικαιωνόμαστε συνέχεια. Θέλουμε να δικαιολογούμαστε και να βρούμε κάποιον να μας πει: έχεις δίκιο. Μπράβο, έχεις δίκιο. Εγώ το είδα ότι έχεις δίκιο. Το είδα εγώ σήμερα ότι εσύ είσαι αδικημένη σε αυτό το σπίτι με αυτόν τον άντρα. Ή εσύ είσαι αδικημένος με αυτή τη γυναίκα ή με τα παιδιά αυτά. Ενώ οι άλλες, οι άγιες ψυχές, γυναίκες και άντρες, είναι αυτοί που λένε: όχι, δεν θέλω να μου πεις εσύ ότι έχω δίκιο. Όχι. Εγώ θέλω ο Χριστός να με ευλογήσει, να μου δώσει κουράγιο και να δω δυναμικά τα πράγματα. Όχι έτσι, τι να κάνουμε, τον αντέχουμε. Τον ταλέπορο, τον καημένο, αυτά τραβάμε εμείς. Όχι. Όχι έτσι. Όχι αυτή η τοπάθεια. Γιατί και αυτό ένας εγωισμός είναι. Το να λες ότι όλο εγώ, τι να κάνω, σας αντέχω. Σας αντέχω. Σιγά, δεν δεις τι είσαι και μας αντέχεις. Εσύ είσαι το τέλειο όν και αντέχεις τους υπολείπους. Όχι και αντέχεις. Να σου πω κάτι, μήπως. Εσένα σε αντέχουν μερικές φορές οι άλλοι με αυτά που έχεις. Όχι, λέγω τους αντέχω. Εάν ήσουν λοιπόν άνθρωπος του Θεού, πνευματικός και ταπεινός και έχεις αυτογνωσία, αντί να λες ότι πώς τους κάνω υπομονή, ένα Θεός ξέρει πώς έχω αντέξει τόσα χρόνια με αυτό το σπίτι. Ένα, ξέρεις τι θα έπρεπε να πεις μέσα σου. Ένα Θεός ξέρει πώς αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι τα δικά μου τα λάθη, τις ιδιοτροπίες, τις ιδιορυθμίες, τις παραξενιές μου, τον εγωισμό μου. Εγώ φταίω για όλα. Αυτό θα πάθει σοκ ο άλλος. Έρχεται και λέει μια φορά κάποιος, τι υπομονή κάνω στον τάδε. Και λέω, εσύ κάνεις υπομονή ή αυτός σε κάνει υπομονή. Το έχεις σκεφτεί αυτό ποτέ στη ζωή σου? Ότι στην πραγματικότητα εσύ είσαι πιο δύσκολος χαρακτήρος από αυτόν. Και πάθει σοκ. Αλλά αυτή ήταν η πραγματικότητα. Αλλά ο εγωισμός μας κάνει και νιώθουμε συνέχεια ότι οι άλλοι μας υπομένουν, ότι εμείς είμαστε οι κανονικοί. Αυτό. Ότι είμαστε οι κανονικοί. Ναι, εντάξει, Βασίλη, σε βλέπω ότι είσαι ανυπόμονος. Έχεις δίκιο. Εσύ έχεις δίκιο τώρα στο θέμα. Αυτό έχω καθυστερήσει. Πρέπει να βάλει ένα μουσικό διάλειμμα ο Βασίλης. Ο Βασίλης Χατζηνικολάου είναι και πάλι μαζί μας. Όχι ανυπόμονος, κάνει υπομονή. Αλλά να του δώσω λίγο χρόνο. Εσείς, αν θέλετε να πάρετε στο 41-18-602, να παίρνετε, σας παρακαλώ, μία φορά, όχι τρεις φορές σε κάθε εκπομπή και λέτε διάφορα. Εκτός αν θέλετε να πείτε κάτι να μας μαλώσετε. Αλλά επειδή λέτε καλά πράγματα, μην τα λέτε δύο και τρεις φορές κάποιοι που επαναλαμβάνουν. 41 λοιπόν 18602 και 41 18640, αν θέλει κανείς να στείλει μήνυμα ηλεκτρονικό στον υπολογιστή ίντερνετ, είναι το αθέατα.περάσματα@yahoo.gr.
Η εκπομπή παραλαμβάνεται, θα πάρετε να ρωτήσετε πότε, ως τότε υπομονή. Και τι άλλο ήθελα να σας πω, α, ναι, και στα μουσικά διαλύματα να σας θυμίσω αυτό το ωραίο μυστικό που έχετε πολύ. Που την ώρα του διαλύματος παίρνετε τηλέφωνο κάποιον, δύο, τρεις φίλους σας ή φίλες ή γνωστούς ή γνωστές, μικρούς και μεγάλους, να ακούσουν αυτά τα φτωχά λόγια που ακούγονται από το σταθμό, σαν μια μικρή προσφορά αγάπης και παρακίνησης και σε κάποιον άλλον να ακούσει την Πειραϊκή Εκκλησία, τη φωνή που όντως μιλάει στην καρδιά μας, γιατί είναι μια φωνή που βγαίνει από την εκκλησιαστική εμπειρία, που είναι όντως καρδιακή και αληθινή. Βασίλη Χατζης Νικολάου, η υπομονή σου ανταμεύτηκε. Λοιπόν, μετά από αυτό το ωραίο διάλειμμα που ο Βασίλης μας έβαλε και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, θέλω να σας πω, μιλάμε σήμερα για την υπομονή που κάνουμε στη ζωή μας. Καλωσορίζω και αυτούς που τώρα μπήκαν στο σταθμό, βάζοντας το σταθμό παρακινημένοι από τους φίλους τους, οι φίλες που τους πήραν τηλέφωνο. Ακούνε την εκπομπή Αθέατα Περάσματα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Μια εκπομπή πολύ απλή και ασήμαντη και φτωχή, που απευθύνεται σε πολύ πλούσιες καρδίες όμως, δηλαδή στη δική σας την καρδιά, που αν αυτά που λέμε τα χρησιμοποιήσετε σωστά και τα μετατρέψετε μέσα σας και τα φιλτράρετε και τα προσαρμόσετε στον αυτό σας, ίσως κάτι σας δώσουν, ίσως κάτι σας πούν. Και λέγαμε πριν ότι ο ταπεινός άνθρωπος δικαιολογεί συνέχεια τους άλλους και κατηγορεί τον εαυτό του. Και δεν λέει ποτέ ότι εμένα με κάνουν υπομονή οι άλλοι. Ας πούμε στη δουλειά, συνήθως στη δουλειά έρχονται όλοι και λένε ότι έχω ένα δύσκολο συνεργάτη. Και η δυσκολία είναι σε αυτόν, τον άλλον δηλαδή, και αυτός που μου μιλάει λέει ότι εγώ πάτερ ξέρεις τι τραβάω με αυτόν, είναι πολύ δύσκολος χαρακτήρας. Με κοιτάει παράξενα, με κάνει, με ράνει, μου σκάβει το λάκκο να πέσω μέσα, με θάβει, με σχολιάζει κλπ. Βρε παιδιά, ας έρθει και ένας μια φορά να πει, πάτερ, στη δουλειά έχω μεγάλο πρόβλημα με τους συναδέλφους μου, τι είπε, τι σου κάνανε, και να πει, όχι δεν μου κάνανε, εγώ τους κάνω. Τι χαρακτήρας που είμαι, τι ιδιότροπος που είμαι, τι διόρυθμος που είμαι, εγώ φταίω, απορώ πως με αντέχουνε. Κανείς δεν λέει απορώ πως με αντέχουνε. Όλοι λένε απορώ πως τους αντέχω.
Το κατάλαβες. Ενώ οι Άγιοι έλεγαν το αντίθετο. Τι ωραίο πράγμα αυτό. Να το είχαμε αυτό και να νιώθαμε ότι εγώ κάπου φταίω εγώ. Γιατί εγώ αν ήμουν σωστός, εσύ θα ήσουν καλύτερος. Εγώ αυτό που δεν είσαι σωστός. Εγώ κάνω πολλά λάθη και σε αναγκάζω και με αντέχεις και με υπομένεις. Και πώς με άντεξες τόσα χρόνια. Ωραίο αυτό. Αν το πεις τον άλλο, δεν συγκινεί το άλλος. Δεν συγκινεί το άλλος. Όταν του πεις ότι πώς με αντέχεις, απορώ. Με αυτόν τον παλιό χαρακτήρα που έχω. Έλεγε κάποιος για τον εαυτό του έτσι, έλεγε: εγώ είμαι ένας παλιοχαρακτήρας. Και μόνο που στο λέει και το παραδέχεται ότι είναι παλιοχαρακτήρας, που δεν είναι, αλλά έτσι λέει, λες εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι, και εγώ δεν είμαι ο τέλειος, ταπεινώνεσαι κι εσύ. Καταλαβες, έτσι να ταπεινώνεσαι στον άλλον και να ψάχνει τον εαυτό σου να. Έτσι να δυσκολεύεις και όχι τους άλλους. Να ψάξεις εσύ να σηκώσεις υπομονετικά το σταυρό του άλλου και αυτό θέλει κόπο. Όταν έχεις υπομονή στην πράξη, η υπομονή δεν είναι θεωρία, είναι και θυσία. Είναι κάποια γεγονότα. Όταν ας πούμε το παιδί σου σου ζητάει κάτι και πρέπει να κάνεις ένα δύσκολο φαγητό ή ένα γλυκό που εσύ βαριέσαι εκεί την ώρα, λες θα το κάνω. Και πώς το κάνεις? Με υπομονή. Λες άντε κάνω, τι, θέλει ώρα όμως. Δηλαδή η αγάπη θέλει θυσία. Και όλα αυτά συμπλέκονται. Αγάπη, υπομονή, θυσία, ευλογία, ταπείνωση. Όλα αυτά είναι, όλα είναι μαζί. Γι' αυτό λέει ένας Άγιος, πιάσε μια αρετή και καλλιέργησέ τη. Και θα δεις ότι αυτή θα σου φέρει κι άλλες. Καταλαβες. Δηλαδή, αν έχεις υπομονή, θα έχεις και αγάπη σιγά-σιγά. Έτσι είχε πει μια φορά ο πατήρ Παΐσιος. Εγώ λέει μια φορά πήγα έξω από το κελί μου και. Ή αν έχεις αγάπη, θα κάνεις και υπομονή. Και αν έχεις υπομονή, θα κάνεις και αγάπη. Όπως του βγει του καθενός. Πήγα έξω από το κελί μου, μετά από μια λιτανία λέει στη μονή κουτλουμουσίου, είχε πιαστεί και η πλάτη μου, η μέση μου πονούσα πολύ λιτότε. Μεγάλος, ο πόνος στη μέση θέλει πολύ μεγάλη υπομονή. Άλλη ταλαιπωρία, υπομονή με τους πόνους. Με τα κρεβάτια τους κατάκητους, τους παράλυτους, ψυχούλες που ταλαιπωρούνται και κάνουν υπομονή χρόνια. Τι πράγμα είναι αυτό. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι να τους φυλάς τα χέρια που αντέχουν. Τους φυλάς τα χέρια που αντέχουν. Εντάξει, και αν έχουν λίγα νεύρα και σου γκρινιάζουν και σου είναι λίγο ιδιότροποι, κάτσε και εσύ στο κρεβάτι καθυλωμένος 5 χρόνια, να σου πω κι εγώ αν έχεις εσύ ιδιοτροπίες και ιδιορυθμίες. Εσένα οπότε σε πιάσουν τα νεύρα σου και σου τη δώσει, ανοίγεις την πόρτα και κάνεις βόλτες. Και πας εδώ και πας εκεί, παίρνεις το αυτοκίνητο, μπαίνεις στο λεωφορείο, πας εκδρομές, πας για ψώνια, χαζεύεις, ξεχνιέσαι και κάτσε στο κρεβάτι. Ώρες ατελείωτες. Μία μέρα μόνο κάτσε. Κάτσε μία μέρα καθυλωμένος. Εδώ άλλος είχε πειρετό και δεν μπορούσε να κάτσει στο κρεβάτι ακίνητος. Ναι, σηκώθηκε. Εγώ δεν μπορώ να κάτσω λίγο στο κρεβάτι. Και άλλος μπορεί, δεν μπορεί, κάθεται. Είτε έχουν τα νεύρα του έχουν εξασθενήσει στα πόδια, έχει πρόβλημα, πως λέγονται όλες αυτές οι αρρώστιες, και ταλαιπωρείται και κάθε αναγκαστικά καθυλωμένος. Τι υπομονή είναι αυτή? Μεγάλος ο μισθός. Και όσοι είστε τώρα στο κρεβάτι καθυλωμένοι, σταυρώστε τώρα δυο σας να πάρουμε κι εμείς λίγη ευλογία. Και πέστε, Κύριε, όσοι ακούνε αυτή την εκπομπή, γιατί για μας μιλάνε σήμερα που κάνουμε υπομονή, ευλόγησέ τους κι αυτούς. Σταυρώστε με τα τρία δάχτυλά σας. Και ας μην είσαι παπάς, δεν πειράζει. Αν ενώσεις τα τρία σου δάχτυλα, έχεις ευλογία. Άλλωστε, ο υπομονετικός είναι πρόσωπο ιερό. Και έχει ευλογία. Άμα δείτε άνθρωπο που έχει υπομονή, φιλήστε του το χέρι και ας μην έχει ιεροσύνη. Δεν είναι μόνο ιεροσύνη που φιλάς το χέρι. Και στον πατέρα σου μπορεί να φιλήσει το χέρι και στη μάνα σου. Και σε ένα παππού και σε μια γιαγιά. Και σε ένα παιδάκι. Γιατί έχει ευλογία η ψυχή του. Έχει αγνότητα. Έχει χάρη θεϊκή. Εσύ δεν ξέρω αν έχεις αγνότητα. Και αγνή ψυχή, αλλά τουλάχιστον η υπομονή σε έχει εξαγνήσει σε έναν βαθμό. Τόσα χρόνια στο κρεβάτι, τόσα χρόνια καθυλωμένος. Λοιπόν, τι έλεγα? Έλεγα ότι ο πατήρ Παΐσιος που πήγε από τη μέση του πιασμένος μετά από μια λιτανία, κούραση, εξάντληση κλπ. Πάει έξω από το κελί του. Έξω από το κελί του περίμενε επίσκεψη. Τι επίσκεψη, απρόσκλητη επίσκεψη? Ήταν ερημίτης ο πατήρ Παΐσιος, ασκητής. Δεν είχε φιλοξενία. Κανείς δεν έμενε στο κελί του. Σπάνια. Πήγε λοιπόν ένας παππούς και είχε κουβαλήσει και τη βαλίτσα του. Πήγε στο Άγιο Όρος με τα μπαγάζια, λες και θα πήγαινε στην Αμερική. Κουβάλαγε βαλίτσες. Λοιπόν, του λέει ο πατήρ Παΐσιος, δεν μπορεί να μείνει στο κελί μου. Λέει, πατήρ, τι θα κάνω? Δεν γίνεται, λέει, παιδί μου, να μείνει στο κελί μου, δεν φιλοξενώ. Το τυπικό μου είναι, είμαι ερημίτης, είμαι ασκητής. Δεν γίνεται να μείνει εδώ. Και τώρα, τώρα λέει, πρέπει να φύγει. Πάτερ, δεν μπορώ, νομίζω άρχισε και να βρέχει. Δεν μπορώ, δεν κάνω. Καλά, θα σε βοηθήσω εγώ. Και τον πήρα, λέει, και φορτώθηκα και τη βαλίτσα του, γιατί ήταν παππούς.
Τι να το πω. Ήταν παππούς. Και πήρα λέει τσούκου τσούκου, ανέβηκα και πήγα στις Καργιές, που ήταν ένα ξενοδοχείο ότι ήταν εκεί και φιλοξενούσε. Του πληρώνω λέει και τα λεφτά και του δίνω και ένα πεντακουσάρικο λέει από αυτά που μου δίνει ο κόσμος για διάφορα ονόματα και από εδώ και από εκεί, για λεμοσύνες. Και τον έβαλα εκεί πέρα. Μου βγήκε και λέει, πιάστηκε η μέση. Πω τι πόνος. Αλλά έλεγα τι να κάνω, υπομονή. Κατάλαβες, σου λέω, η υπομονή δηλαδή δεν είναι θεωρία, λόγια, είναι πράξη. Και το έκανε αυτό. Αυτό θα πει. Και μου άρεσε και μια ευχή που έλεγε ότι να, εύχομαι λέει να γίνει σαν το σκύμνο. Ο σκύμνος σαν τα λιονταράκια αυτά που έχουν κάτι μανουάλια κάτω. Τα παλιά μανουάλια έχουν κάτω κάτι λιονταράκια, αν τα έχετε δει, μπρούζινα. Τα οποία κάθονται εκεί πέρα και σηκώνουν όλο το βάρος. Όλο το βάρος. Και λέει ο πατήρ Παΐσιος, εύχομαι να γίνεις και εσύ σαν τα, αυτά, λέει, τα, σαν τα λιονταράκια που είναι στα μπρούτσινα μανουάλια, που κάθονται και σηκώνουν λέει, όλο το βάρος και ούτε γκρινιάζουν, ούτε φωνάζουν, ούτε διαμαρτύρονται, ούτε ακούν, ούτε μιλάνε. Έτσι. Σηκώνουν βάρη. Να σηκώνεις βάρη. Με τον Χριστό θα γίνεις Άγιος. Θα γίνεις Άγιος. Χωρίς τον Χριστό, αν σηκώνεις βάρη έτσι αναγκαστικά τη ζωή, όντως το ξέρω, θα τρελαθείς. Θα τρελαθείς, θα στεναχωρηθείς, θα απελπιστείς. Λένε μερικοί, θα σαλτάρεις. Το ξέρω, θα πηδήξεις τον μπαλκόνι. Αλλά μαζί με τον Χριστό, άμα γίνεις αυτό το πνευματικό λιονταράκι, λέει, που με την πλάτη στηρίζει όλο το βάρος, ούτε ταράζεσαι, ούτε ακούς, ούτε μιλάς, έτσι, μόνο σηκώνεις βάρη. Κάνεις αγώνα. Αγώγες, θα υπομονή. Εγώ θα συνεχίσω. Στη ζωή. Είναι μεγάλος ο αγώνας. Αλλά τι θα κάνουμε τώρα, δεν μπορώ να αφήσω το παιδί μου. Δεν μπορώ να χωρίσω. Θα κάνω υπομονή. Μα θα σκάσεις με την υπομονή. Δεν πειράζει. Θα σκάσω με την υπομονή παρά να σκάσω μετά από τις τύψεις. Και από τις ενοχές και από τις στεναχώρια και από την κόλαση που με περιμένει στο κάτω-κάτω στη ζωή. Σε αυτή τη ζωή. Όχι μόνο και στην άλλη, αλλά και σε αυτή. Γι' αυτό θα κάνω υπομονή. Ωραία ευχή αυτή. Να γίνει σαν τα μπρούτζινα λιονταράκια που είναι στα μανουάλια. Μου λέει ένα παιδί, εγώ λέει κάνω πολύ υπομονή φέτος, δεν κάνω αμαρτίες, κάνω υπομονή, γιατί έχω εξετάσεις λέει. Όλο τον χρόνο θα κάνω υπομονή. Αλλά μετά τον Ιούνιο μου λέει δεν σας υπόσχομαι τίποτα. Δεν κατάλαβα του λέω. Λέει να δεν βρίζω, δεν θυμώνω, δεν αμαρτάνω, δεν καπνίζω, δεν γυρίζω, δεν ασωτεύω. Κάνω υπομονή λέει, συγκρατούμε από όλα για να είμαι απέναντι στο Θεό εντάξει, για να με φωτίσει να περάσω καλά στα μαθήματα και να μπω στη σχολή που θέλω. Μετά όμως λέει δεν ξέρω τι θα κάνω. Δηλαδή δεν κατάλαβα, η υπομονή σου έχει ημερομηνία λήξης. Δηλαδή υπομένεις τον Κύριο και το θέλημά του και τις εντολές του με τέτοιου είδους πονηρές συμφωνίες. Κατάλαβα. Καλά του λέω, ο Χριστός δεν βλέπει αυτή τη σκέψη σου που είναι βαθιά κρυμμένη και αυτός είναι προγνώστης και καρδιογνώστης. Ξέρει ότι κοροϊδεύεις τώρα. Και ξέρει ότι είσαι ιδιωτελής τελείως. Και του λες εγώ θα κάνω κάτι, δηλαδή θα είμαι καλός και μετά από αυτό που θα πετύχω, αφού θα σου κάνω το χατήρι, μα τι σχέση, αυτή η σχέση με το Θεό είναι τελείως παζάρι. Τελείως έτσι συμφεροντολογική, δοσοληψία, λες και είμαστε στον μπακάλι που του λέμε δώσ' μου τόσα, να σου δώσω τόσα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι αγάπη στον Χριστό. Αυτή δεν είναι αγάπη. Δηλαδή ο Χριστός αυτό το βλέπει, πληγώνεται πάρα πολύ. Γιατί δεν τον αγαπάς και γιατί τον θέλεις για κάτι να σου δώσει, ενώ ο Χριστός θέλει να σου δοθεί ο ίδιος. Και σου λέει, παιδί μου, εγώ δεν είμαι για να σου κάνω τέτοια χατήρια και τάματα. Θα κόψω το τσιγάρο, λέει, μέχρι να πετύχω αυτό που θέλω. Και μετά θα αρχίσω να το κάνω για τον Χριστό, λέει, και μετά θα αρχίσω πάλι να καπνίζω. Για να μου δώσει αυτό που θέλω. Τι σχέση είναι αυτή με τον Κύριο? Θυμάσαι τι είπε ο Χριστός? Ο υπομείνας εις τέλος. Σωθήσετε. Η υπομονή σου να είναι ισόβια. Ισόβια θα κάνεις υπομονή. Εγώ λέει θα κάνω υπομονή, αλλά αν δεν μου δώσει αυτό που θέλω σε ένα χρόνο, δεν εγγυώμαι τίποτα πάλι. Όχι. Όχι. Θα κάνεις υπομονή όσο θέλει ο Κύριος. Ο υπομείνας εις τέλος. Και δεν είπε ο Κύριος ο υπομείνας εις θέρος, αλλά ο υπομείνας εις τέλος. Εις θέρος θα πει μέχρι το θέρος, μέχρι το καλοκαίρι. Εγώ θα κάνω υπομονή μέχρι για λίγο. Μετά δεν ξέρω τίποτα. Θα γίνω χριστιανός, λέει, θα πάω εκκλησία 5-6 φορές. Αν ο Θεός δεν κάνει καλά το παιδί μου που είναι άρρωστο, δεν θα μου ξαναπεί σε μένα να μην βρίζω και να μην βλαστημάω. Εντάξει, το κόβω για λίγες εβδομάδες, να δω τι θα κάνει ο Θεός. Δώσε, ας πω τη λέξη τελείως ανθρωπομορφικά, δώσε λίγη άπλα στο Θεό να εργαστεί. Μην βάζεις όρο στο Θεό τέτοιους και όρια.
Μην κάνεις τον Θεό να προσαρμοστεί σε σένα. Εσύ να προσαρμοστείς στους δικούς του ρυθμούς. Εσύ να μπεις στο δικό του ρυθμό, τον υπομονετικό, το θεϊκό, τον πάνσοφο, τον άγιο, τον γεμάτο αγάπη. Πολύ εγωισμό έχεις αν τα λες αυτά. Πολύ εγωισμό έχεις, σαν και εμένα δηλαδή, και θα φάμε το χαστούκι της ζωής μας που θα το φυσάμε και δεν θα κρυώνει, αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητέ μου φίλε. Το καταλάβες? Βασίλη, μη φοβάσεις. Λοιπόν, βάλε μας λίγη μουσική τώρα. Τόση ώρα υπέμεινες πάλι τα λόγια μας, τα φτωχά. Και εσείς αν θέλετε κάτι να πείτε στο 41-18-602 και 41-18-640 ή να στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα θέατα.περάσματα papakiyahoo.gr. Η αναμετάδοση είναι βραδινή ώρα, θα ρωτήσετε στο σταθμό να σας πούνε τι ώρα γίνεται στον τοπικό σταθμό. Λοιπόν, λέγαμε όπως θυμάστε ότι όχι ο υπομείνας εις θέρος, αλλά η υπομείνας εις τέλος. Δηλαδή, για πάντα θα κάνω υπομονή, κύριε μου. Και μερικά πραγματάκια θα περιμένουμε να δούμε πότε ο Θεός θα μας τα φέρει καλά, όχι πότε θέλουμε εμείς. Κάνε λίγο, θα έρθει το καλό, το καλό έρχεται. Λέει, αυτά είναι κόλπα που μου λες ψυχολογικά, μου λέει ένας για να με ξεγελάς. Έλεγα σε κάποιον συνέχεια, όλα θα πάνε καλά, μη στεναχωριέσαι. Και μου λέει, όλο έτσι μου λέτε, λέει, για να με κοροϊδεύετε λίγο με ένα πνευματικό τρόπο. Του λέω, σοβαρολογείς? Σε κοροϊδεύω, δεν σε κοροϊδεύω. Μα λέει αυτή η φράση, όλο αυτό μου λέτε από τότε που σας ξέρω, όλα θα πάνε καλά. Θα πάνε, δεν θα πάνε? Πώς θα πάνε, λέει. Κάτσε ρε παιδί μου, ό,τι ζήτησες από το Θεό δεν το έδωσε την ώρα που το χρειαζόσουν. Είναι, αλλά του ζητάω, λέει, να παντρευτώ τόσα χρόνια και δεν μου το έχει δώσει ακόμα. Μα συγγνώμη, μα το ζητάς να παντρευτείς από 18 χρονών. Ήσουν έτοιμος να παντρευτείς τότε? Ήσουν έτοιμος? Πώς να στο δίνει ο Θεός τότε, αν είσαι έτοιμος σήμερα? Πες μου, λέω, και εγώ το λέω στο Χριστό σήμερα και αύριο θα βρεις το πρόσωπο. Εσύ είσαι έτοιμος να παντρευτείς? Μα μου λέει δηλαδή την παραμονή, θα μου τη στείλει την γνωριμία. Δεν είπα την παραμονή, αλλά μερικά πράγματα τα ζητάμε επειδή έχουμε άγχος, επειδή έχουμε ανασφάλεια, επειδή έχουμε απιστία. Τα ζητάμε πολύ πολύ καιρό πριν και επειδή ο Θεός δεν μας τα δίνει μέσα στο σοφό σχέδιο του και σου λέει, παιδί μου, δεν είναι η ώρα για αυτό που μου ζητάς. Δηλαδή, να σου το πω απλά, φυτεύεις ένα μπέλι. Εντάξει, βάζεις μια κλιματέρια και τη φυτεύεις. Φυτεύεις. Και μου το ανακοινώνεις και μου λες, έβαλα μπέλι. Φύτεψα ένα μπέλι στον κήπο μου. Το καλοκαίρι θα σε δω στην Αθήνα, ναι, θα είμαι. Γιατί να έρθεις να πιούμε λίγο κρασάκι από το αμπέλι μου. Μα συγγνώμη, είσαι άσχετος. Φαίνεται ότι είσαι άσχετος από τα αμπελουργία. Γιατί έβαλα μπέλι? Έβαλες αμπέλι φέτος. Αλλά δεν θα πιεις κρασί φέτος. Το ότι υπάρχει αυτή η ρίζα, το ότι υπάρχει αυτό το πράσινο που βγήκε, δεν θα πει ότι θα βγάλουμε και τα τσαμπιά με το σταφύλι και να κάνουμε και το κρασί. Έτσι, το αμπέλι πρέπει να απλώσει. Η κλιματαριά να μεγαλώσει. Να απλωθεί. Να σκεπάσει όλο τον κήπο σου, τι έχεις κάνει εκεί πέρα, τα σίδερα που έχεις βάλει. Τις βέργες. Να απλώσουν τα τσαμπιά, σταφύλι, να γίνει πολύ. Και από το πολύ σταφύλι θα κάνουμε και λίγο κρασί. Όχι φέτος. Θα περάσει καιρός. Και τι θα κάνω εγώ, λέει, που έβαλα τα αμπέλη και έχω όνειρο να πιω κρασί? Θα κάνεις υπομονή. Θα κάνεις υπομονή, όπως κάνουν όλοι οι αμπελοπάραγωγοι και όλοι αυτοί που ασχολούνται, οι ινολόγοι και οι ινοποιοί και οι λοιποί. Έτσι δεν είναι? Θέλει υπομονή το κρασί. Και μάλιστα το καλό κρασί και το γλυκό κρασί και όλα. Εσύ θέλεις αμέσως, τώρα θέλω τώρα να γίνουν όλα. Δεν γίνεται, αγαπητέ μου, έτσι. Δεν γίνεται. Έρχεται άλλος, λέει, πάντα ήρθα να μιλήσουμε και θέλω να με βοηθήσετε να κάνω οικογένεια. Ως το καλοκαίρι, λέει, θέλω να το ακτοποιήσω τα θέματα μου. Να σοβαρολογείς. Τότε να φύγω. Να φύγεις. Καλύτερα να φύγεις. Να φύγεις για να ξανασκεφτείς τι θέλεις.
και να καταλάβεις τι θέλεις από το Θεό. Και να καταλάβεις μερικά πράγματα όρημα στη ζωή σου. Γιατί είμαστε ανώριμοι και ζητάμε πολύ όρημα πράγματα στο Θεό και δεν είμαστε άξιοι να μας τα δώσει. Και σου λέει, τι να σου δώσω, παιδί μου, εσύ δεν ξέρεις το νόημα της ζωής. Μάθε πρώτα την υπομονή, γιατί μετά δεν θα μπορείς. Καταλαβες. Και εσύ, κοπέλα μου, πώς θα κάνεις 9 μήνες να κρατάς ένα παιδί με στα σπλάχνα σου, πώς θα κάνεις εκείνη την υπομονή, αφού τώρα δεν έχεις μάθει να κάνεις σε τίποτα υπομονή. Ό,τι θέλεις αμέσως. Αμέσως. Σου αρέσει εκείνο το πάρεις. Θες να πεις εκείνο το λες. Και κάνεις ένα σωρό γκάφες από την ανυπομονησία σου, από τη βιασύνη σου, τα έχεις κάνει θάλασσα. Άπειρες φορές. Γκάφες από βιασύνη. Δεν τα λέω εγώ, τα λες εσύ. Και ούτε σε κατηγορώ. Όλα χρειάζονται. Και θα κάνεις υπομονή και στη δυσκολία. Θα κάνεις υπομονή και στο που μου λες δεν βλέπω φως στον ορίζοντα. Δεν είναι δεν βλέπεις φως στον ορίζοντα. Υπάρχει πολύ φως, αλλά είναι κρυμμένο. Υπάρχει πολλή ζωή στο χιόνι όταν σκεπάζει τη γη. Υπάρχει πολλή ζωή κάτω από το χιόνι, αλλά το χιόνι είναι σκεπάζει τη γη σαν ένα λευκό πάπλωμα και δεν βλέπουμε από κάτω τι κρύβεται. Υπάρχει όμως πολλή ζωή. Υπάρχουν τα μικρόβια που ψοφούν από το χιόνι και κάνει καλό αυτό που δεν βλέπουμε τίποτα. Αυτή η υπομονή του χειμώνα ψοφούν τα μικρόβια. Γεμίζουν τα εξαμενές νερό. Γεμίζουν οι φλέβες νερού κάτω στη γη. Υδροφόροι ορίζοντες. Με το χιόνι αυτό ποτίζεται όλη η γη. Εσύ δεν βλέπεις τίποτα. Το χειμώνα θεωρείται νεκρή εποχή. Δεν είναι νεκρή εποχή. Ο Θεός εργάζεται. Και μετά την άνοιξη σκάνε τα μπουμπουκάκια, τα μάτια από τα κλαδάκια των δέντρων, τα λουλουδάκια, και μετά ευωδιάζει όλη η πλάση. Υπήρχε όμως και ο χειμώνας. Και τι κάναμε στο χειμώνα? Υπομονή για να απολαύσουμε την ομορφιά της άνοιξης. Όλα χρειάζονται στη ζωή. Και το κρύο και η ζέστη και το χιόνι και η βροχή και η ταλαιπωρία και η ευκολία, όλα. Να μην βιάζεσαι. Να μην βιάζεσαι και κάνεις γκάφες από τη βιασύνη σου. Και όταν κάνεις υπομονή μια ζωή, να κάνεις υπομονή και μέχρι την τελευταία σου στιγμή. Γιατί μερικοί είναι σαν αυτό που κάνουν. Όχι που κάνουν, που κάνω, ας πούμε. Βιάζουν μερικές φορές, κάνεις ένα φαγητό, περιμένεις να γίνει, κάνεις υπομονή μια ώρα να ψηθεί και μετά όταν το βγάλεις, ενώ περίμενες μια ώρα, δεν μπορεί να περιμένεις 10 λεπτά να κρυώσει και το βάζεις στο στόμα σου και καίγεσαι. Και τσουρουφλίζει τη γλώσσα σου. Έχει τσουρουφλιστεί στη γλώσσα. Γιατί πως γίνεται που βγάζει εκείνα τα κόκκινα από το κάψιμο? Γιατί γίνεται αυτό? Επειδή είμαστε ανυπόμονοι. Και εντωμεταξύ έχουμε περιμένει μια ώρα πριν να ψηθεί. Και δεν αντέξαμε να περιμένουμε άλλα 5 λεπτάκια. Αυτό παθαίνουμε στη ζωή. Είμαστε έτσι βιαστικοί σε μερικά πράγματα. Κρατάμε ένα μυστικό, ας πούμε, χρόνια και ξαφνικά το πετάμε και γίνεται μια ολόκληρη καταστροφή στο σπίτι. Διαλύονται τα πάντα. Αποκαλύπτουμε κάτι που δεν πρέπει να το ξέρει κανένας. Και σου λέει άλλος, το κράταγες μυστικό τόσο καιρό, ρε, τόσα χρόνια. Γιατί δεν έκανες υπομονή? Πάρ' το μαζί σου αυτό στον τάφο σου πια. Μην το γιατί το έπεσε αυτό? Γιατί το αποκάλυψες αυτό το θέμα? Παράδειγμα λέω, έτσι. Που για σένα δεν είναι παράδειγμα, γιατί το έχεις κάνει αυτό. Και είμαστε ανυπόμονοι. Λοιπόν, θα κάνουμε υπομονή. Θα περάσει και αυτή η εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε. Θα κάνουμε υπομονή, θα περάσει και άλλη εβδομάδα. Και άλλη, και άλλη. Και θα πάμε κοντά στο Θεό κάποια στιγμή. Εκεί πλέον δεν θα κάνουμε υπομονή, γιατί εκεί θα είναι η μόνιμη διαμονή. Εκεί δεν θα είμαστε υπό κάποια προβλήματα. Δεν θα είμαστε καλυμμένοι με βάσανα και στεναχώριες. Αυτό θα πει υπομονή. Κάτι με σκεπάζει, εγώ είμαι από κάτω. Εκεί θα είμαστε όλοι στην επιφάνεια της δόξης του Θεού, γιατί θα δούμε την επιφάνεια της δόξης του Θεού. Εκεί θα είμαστε όλοι απολαμβάνοντας τον Χριστό. Εκεί θα είναι όλα αιώνια. Παροντικά μπροστά μας, ένα διαρκές παρόν. Άρα δεν θα λέμε τι θα γίνει αύριο, γιατί συνέχεια θα χαιρόμαστε το παρόν. Αλλά σε αυτή τη ζωή, ο Κύριος το είπε. Οι Απόστολοι το ζήσανε με τα βάσανά τους, οι μάρτυρες με τα μαρτύρια τους, κάνανε φρικτή υπομονή, πολύ φοβερή υπομονή. Διαβάζουμε τους βίους τους, να τους παρακαλάμε το διαβάζουμε τους βίους και να λέμε: Άγιε όμως, πώς άντεξες στη φυλακή και κάνεις υπομονή. Άγιε Ιωάννη Πρόδρομη, πώς άντεξες στη φυλακή μέσα να κάθεσαι, ενώ η καρδιά σου ήθελε να κηρύξει, να πλησιάσει τα αδέρφια σου που τα αγαπούσες τόσο τον κόσμο και καθόσουν μέσα. Πώς άντεξες και κάνεις υπομονή το μαρτύριό σου. Άγιοι μάρτυρες, πώς αντέξατε. Άγιε μου Χρυσόστομε, πώς άντεξες τους διωγμούς, πώς άντεξες την εξορία, να σε πάρουν από το σπίτι σου, σε έχουν στείλει ποτέ στην άλλη άκρη του κόσμου, να πας. Αβραάμ, πώς άντεξες και κάνεις υπομονή και σου είπε ο Κύριος, σήκω φύγε από εδώ και πήγαινε, πού να πάω, θα σου πω εγώ, προχώρα. Τι υπομονή έκανες, Μωυσή, για πες μας και εσύ, πώς έκανες υπομονή 40 χρόνια εκεί, με ένα δύσκολο λαό. Την μια σε αγαπούσαν, την άλλη σε φωνάζανε, την άλλη σε βρίζανε, την άλλη δοξάζανε τον Θεό, την άλλη πηγαίναν στα είδωλα. Τι υπομονή έκανες κι εσύ? Τι υπομονή έκανες? Και εσύ, Αβραάμ, με τι κουράγιο ανέβαινες να θυσιάσεις το παιδί σου? Τι υπομονή ήταν αυτή μες στον δρόμο που είχες? Πώς δάγκωνες
τα δόντια σου, τη γλώσσα σου και έκανες την καρδιά σου πέτρα για να πας να θυσιάσεις το παιδί σου, τι υπομονή ήταν αυτή στο θέλημα του Κυρίου? Έχουμε πολλά μυστικά να μάθουμε από τους Αγίους για την υπομονή που έκαναν και κέρδισαν και πέτυχαν μέχρι τέλους. Αυτό είναι το θέμα. Μέχρι τέλους. Λένε μερικοί, α, είμαστε καλοί ίσως και αν είμαστε λίγο καλοί τώρα. Αύριο θα είμαστε, μεθαύριο θα είμαστε. Η ζωή θέλει μεγάλη υπομονή. Και να φτάσουμε μέχρι τέλους κοντά στον Κύριο. Υπομονετικά, σιγά σιγά. Όταν μπεις στην Εκκλησία θα μάθεις αυτό το μεγάλο μάθημα της υπομονής. Καλή δύναμη. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Χάρηκα που είδα ότι έχεις υπομονή. Έχεις υπομονή, γιατί σήμερα που κάθεσαι να ακούσεις τόση ώρα και έχεις και άλλες δουλειές να κάνεις και τα άφησες, έτσι, αυτό δείχνει την μεγάλη σου υπομονή. Εύχομαι ο Κύριος να την αυξάνει, να την ευλογεί, να την αγιάζει, να ανταποκρίνεται στην υπομονή σου και να σου αποδεικνύει ότι άξιζε τον κόπο να υπομείνεις. Και αυτό πώς θα το κάνει, με τα θαύματα που θα σου γεμίσει τη ζωή με θαύματα και θα λες, να την υπομονή μου, έκανε θαύμα ο Χριστός χάρη σε αυτή την υπομονή, και έτσι να δικαιώνεται η υπομονή σου από τον Κύριο, ο οποίος είναι ο μόνος κατάλληλος και άξιος να μας δικαιώσει και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη ζωή για πάντα. Καλή δύναμη αγαπητοί μου φίλοι, θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα. Να είστε όλοι εκεί, χαίρετε.